το κλίμα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για το αν είμαστε πιο κοντά ή πιο μακριά από μια λύση. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια λύση. Πιστεύω ότι οι χειρισμοί οι οποίοι έχουν γίνει από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου είναι οι χειρισμοί οι οποίοι από την αρχή έχουν υπονομεύσει κάθε ελπίδα σοβαρής διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Και το λέω αυτό με στενοχώρια. Διότι το λέτε για το χθεσινό ή για τα προηγούμενα? Όχι, το λέω για όλα. Όχι, το λέω για όλα. Το λέω για όλα, διότι για να ξεκινήσεις μια διαπραγμάτευση για ένα θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό, έτσι, και μη κοροϊδευόμαστε. Δεν αγγίζει μόνο τη Μακεδονία. Είπε ο Κυριάκος εχθές, εμείς είμαστε κριτικοί όπως ξέρετε, αλλά ο παππούς μας, τη φωτογραφία που έχουμε είναι του παππού μας Μακεδονομάχο, όταν απελευθέρωσε τη Σιάτιστα, επικεφαλής του τμήματος Κρητών. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τους Μακεδόνες, αφορά όλους τους Έλληνες. Άρα ένα τέτοιο θέμα όταν το ξεκινάς, και το ξεκινάς χάρη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε το Βουκουρέστι, έτσι ξεκινάει, διότι καλώς ή κακώς, τους αρέσει ή δεν τους αρέσει της κυβέρνησης, η δυνατότητα την οποία έχουμε σήμερα να ξαναδιαπραγματευτούμε οφείλεται ακριβώς σε αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν τώρα και ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Την ξεκινάει δυστυχώς όχι με το καθαρά πατριωτικό στόχο, ο οποίος λέει είναι ένα θέμα, ταλανίζει 25 χρόνια τη χώρα, πρέπει να το λύσουμε. Αλλά το ξεκινάει με μικροκομματική λογική. Δηλαδή, οπότε να πλήξει τι κάνει? Εσάς. Ναι, να προσπαθήσει διά αυτού του θέματος να διχάσει τη Νέα Δημοκρατία, να διχάσει την ευρύτερη αντιπολίτευση. Γιατί εσείς έχετε μια άποψη στην Δημοκρατία? Εδώ λέει ότι είσαστε ομοσπονδία. Καλά, αφήστε τι λέει. Λέει ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι ουσίες, έτσι, κύριε Μπακογιάννη? Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε δεν... μία γραμμή. Δηλαδή εσείς λέτε το ίδιο με τον κύριο Σαμαρά? Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε, γιατί δεν μιλάμε για το παρελθόν, στο παρελθόν δεν είχαμε την ίδια γραμμή. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, η γραμμή την οποία έχει χαράξει ο κ. Μητσοτάκης είναι μία και είναι αποδεκτή από όλους. Mm-hmm. Αυτό δεν αρέσει πολύ στην κυβέρνηση, αλλά... υπάρχει ταύτιση, λέτε σήμερα. Σήμερα λέτε που όλοι μιλάμε, το ίδιο, υπάρχει λέμε μια νέα γραμμή. Το ίδιο πράγμα. Τη γραμμή Μάλιστα. του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποιο είναι το κόστος, τι έχουμε κάνει? Mm-hmm. Με το να αρνηθεί η κυβέρνηση να ξεκινήσει, όπως είχαμε ξεκινήσει εμείς. Εμείς βρεθήκαμε μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, κύριε Άβρατο. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Είχαμε μια τρομακτική πίεση τότε. Ούτε και θέλω μια διάλλακτη ηγεσία. Ούτε θέλω να θυμηθώ πόσα τηλέφωνα είχαν γίνει από την κυρία Ράις ή πόσα τηλέφωνα είχαν γίνει από τον κύριο Μπούς και τον κύριο Καραμαλή. Άρα η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τι κάναμε? Χαράξαμε καταρχήν μία στρατηγική. Mm-hmm. Μία στρατηγική η οποία είχε δύο στόχους. Πρώτον, τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού μετώπου στο εσωτερικό της χώρας. Και δεύτερον, ένα μαραθώνιο ενημέρωσης. Και εσείς οποία... ίδια το κάνατε αυτό. Ναι, εγώ το έκανα. Αλλά όχι μόνο εγώ. Ναι, και όχι μόνο εγώ. Το έκανε ο Πρωθυπουργός καταρχήν, το έκανε ο κύριος Μεμαράκης, ο Υπουργός Αμήνης. Το έκαναν όμως, και θέλω να το πω αυτό, εκείνη την εποχή, όλα τα κοινοβουλευτικά στελέχη των κομμάτων που ήταν σύμφωνοι. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μειώσω την προσφορά εκείνης της εποχής των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Οι οποίοι βγήκανε όλοι με μία γραμμή, με σε όποιον συνομιλητή τους είχαν στο εξωτερικό και λέγανε το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά σας κατηγόρησε η κυβέρνηση σήμερα για το τότε εσάς. Σας έβγαλε και ένα βίντεο. Ναι. Και λένε, να τι έλεγε τώρα τότε. Είναι εκτός γραμμής. Εγώ αυτά που έλεγα, τα έλεγα δημόσια, τα έλεγα στη Βουλή των Ελλήνων, τα έλεγα στο κοινοβουλευτικό ομάδα. Δεν έκρυψα. Και αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είχαμε μια καθαρή γραμμή, ακριβώς επειδή αυτή η γραμμή είχε την συντριπτική πλειοψηφία υποστήριξης της Βουλής των Ελλήνων. Αυτή τη γραμμή πατάει όμως η κυβέρνηση. Γιατί το επικαλείστε? Μια στιγμή, τώρα θα σας πω. Αυτό ακριβώς μας έδωσε δύναμη όταν έχουμε απέναντί μας έναν αδιάλακτο Γκρουεύσκι. Όταν έγινε το Βουκουρέστι, η Ελλάδα να μην βρεθεί απομονωμένη, mm-hmm. να μην βρεθεί δακτυλοδικό.